Ακούσαμε και στο ρεπορτάζ του συνάδελφου του Γιώργου του Χρυσάνθου τον κόσμο να βρίσκεται σε απόγνωση, γιατί εκτός του ότι υπάρχει περισσότερη ταλαιπωρία λόγω χρόνου για να φτάσουν στις δουλειές τους ή για οποιοδήποτε λόγο στην Λευκωσία, υπάρχει και θέμα με τα τεστ, δηλαδή και οικονομικό θέμα. Βεβαίως υπάρχει θέμα και με τα τεστ και με την όλη λειτουργία του συστήματος, διότι δεν είναι μόνο τα τεστ, είναι και οι βεβαιώσεις, είναι ένα δυσβάστακτο οικονομικό κόστος για τους κατοίκους της περιοχής να υποβάλλονται κάθε τρεις μέρες για εξετάσεις για το COVID. Αυτό που πρέπει να γίνει, για αυτό που συμβούμαστε εμείς, είναι η ελεύθερη διακίνηση των κατοίκων χωρίς διατυπώσεις από τη στιγμή που δεν χρησιμοποιούν τα οδοφράγματα για επισκέψεις στα κατεχόμενα, αλλά ως σημεία διέλευσης. Δηλαδή ο κάτοικος εδώ της περιοχής θα εισέλθει στα κατεχόμενα από το οδόφραγμα του Λιμνίτη και θα βγει από έναν άλλο οδόφραγμα για να πάει να διεκπαιρεώσει τις εργασίες του για τις δουλειές του στην υπόλοιπη ελεύθερη Κύπρο. Ναι. Κύριε Άρα Κλειανθούς, μπορεί να γίνει διευθέτηση ακριβώς για αυτόν τον λόγο, επειδή τα οδοφράγματα χρησιμοποιούνται μόνο σημεία διέλευσης, να μην χρειάζονται διατυπώσεις. Κύριε Κλειανθούς, πριν από λίγο, συνομιλώντας με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, μας είπε ότι από την πληροφόρηση που έχει η κυβέρνηση μέσω των Ηνωμένων Εθνών, είναι ότι πιθανόν σήμερα να έχουμε ανακοινώσεις προς τη θετική κατεύθυνση. Δεν ξέρουμε αν εσείς έχετε οποιαδήποτε άλλη πληροφόρηση ή αν είδατε κάτι το οποίο αλλάζει τα δεδομένα. Δεν έχουμε οποιαδήποτε πληροφόρηση. Αναμένουμε πληροφόρηση από την κυβέρνηση για να δούμε πώς προχωρά το θέμα ή πώς επιλύεται. Ναι. Όμως θέλω να θίξω και το θέμα ότι ίσως είναι καιρός το κράτος, η πολιτεία, η κυβέρνηση να έρθουν και μαζί να εξετάσουμε υπαλλακτικές λύσεις και να μην είμαστε έρμεο κάθε φορά των αποφάσεων των λεγόμενων υπουργείων και του ψευδοκράτους. Ποιες θα ήταν αυτές, κύριε Κλειάθους, τι θα προτείνατε δηλαδή ως υπαλλακτική λύση? Ίσως ένας νέος δρόμος που να συνδέει την περιοχή με την Λευκωσία, ένας παράλληλος δρόμος προς από αυτόν τον κατεχομένο, ο οποίος να είναι ευθυγραμμισμένος, που θα μειώσει την απόσταση, θα μειώσει το κόστος και θα μειώσει ένας πιο καλός δρόμος για την εξυπηρέτηση των κατοίκων της περιοχής. Αυτή είναι μία λύση. Κάτι άλλο? Και επίσης θα μπορούσε το κράτος να εξετάσει με διάφορους τρόπους ώστε να βρεθούν, να μπορέσουν οι κάτοικοι να μείνουν εδώ στον τόπο τους και να μην αναγκαστούν να φεύγουν συνεχώς προς τις πόλεις της ελεύθερης Κύπρου. Ναι, η δημιουργία ενός... Επίσης τώρα προβάλλει και το θέμα της διάνοιξης του περάσματος των κοκκίνων, το οποίο ακούμε για χρόνια. Δυστυχώς δεν βλέπουμε λύση για αυτό το θέμα. Ναι. Κύριε Κλειανθούς, η διάνοιξη ενός νέου δρόμου, ενός νέου οδικού δικτύου, με βάση και την γεωμορφολογία του εδάφους όπως την γνωρίζετε εσείς, είναι εφικτή για να έχουμε ένα αποτέλεσμα σύντομα, για να μην έχετε ακριβώς κι εσείς αυτή την εξάρτηση και τον εμπέγμο? Όταν υπάρχει θέληση, πάντα υπάρχει και ο τρόπος. Υπάρχουν οι λύσεις, υπάρχουν οι τεχνολογίες σήμερα. Σίγουρα είναι πιο εύκολα τα πράγματα από ό,τι ήταν πριν 20-30 χρόνια. Άρα μπορούν να γίνουν κάποιες αρχή για κάτι καινούριο. Ναι. Μάλιστα. Τώρα, κύριε Κλειάθους, σε σχέση και με τον κόσμο που συζητάτε εκεί στην κοινότητα, σκέφτεται κόσμος να μετακομίσει για τα καλά στη Λευκωσία? Δηλαδή, περνούν τέτοιες σκέψεις από το μυαλό των κατοίκων, γιατί έχουν αγανακτήσει από την κατάσταση αυτή? Πάντα υπήρχε κόσμος που είχε την ανάγκη να μεταβεί και να ζήσει σε μια άλλη περιοχή της ελεύθερης ή σε ένα μεγάλο αστικό κέντρο. Τώρα είναι ένας λόγος παραπάνω με αυτές τις καταστάσεις. Είναι γι' αυτό που λέμε εμείς ότι
Το κράτος πρέπει εδώ στην Τηλιδία και να βρούμε λύσεις για να καταδείσουμε τον κόσμο εδώ. Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ. Θα παρακολουθούμε αν προκύψει οτιδήποτε νεότερο για να το μεταδώσουμε. Να είστε καλά, κύριε Κλεάνθος. Να είστε καλά και καλή υπομονή. Γεια σας. Λοιπόν,